Λοιπόν, και πάμε στη δεύτερη συνταγή να φτιάξουμε μαζί ένα πανεύκολο ψωμί το οποίο ψήνεται στη γάστρα, ιδού η γάστρα. Μάλιστα. Στην ουσία αυτή η τεχνική κλέβει λίγο από την τεχνική που ψήνουμε το παραδοσιακό ψωμί στο φούρνο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ αυτή τη συνταγή. Έχω κάνει ψωμί, αλλά κάποτε είχα και μηχανή. Α. Αλλά τώρα δεν έχω. Ναι. Πιάνει πολύ χώρο στην κουζίνα. Ναι, πραγματικά όλα αυτά πιάνουν πολύ χώρο. Και τελικά αποδεικνύεται ότι μπορείς να τα κάνεις και με το χέρι και τελειώνει. Έτσι. Αλλά αν πιάνουν τα χέρια σου και κάνεις όλα αυτά τα ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και όλα και αυτά. Μ' αρέσει να βάζεις και φαντασία μέσα, δηλαδή να βάλεις λίγο, θα θυμάρει λίγο. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα ζυμωτό ψωμί το οποίο ψήνεται στη γάστρα, πάρα πολύ εύκολο θα το δείτε, το οποίο έχει μέσα μεσογειακά αρώματα. Έχει δεντρολίβανο, έχει θυμάρι, έχει λεμόνι, έχει κρεμμύδι, λιανή ντομάτα, λιά καλαμών. Δεντρολιβανάκι. Δεντρολίβανο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Για να δούμε πώς γίνεται τώρα. Ψωμί στη γάστρα με ελιές, λιαστή ντομάτα, κρεμμύδι και φρέσκα αρωματικά. Υλικά για 8 άτομα. Για το ψωμί, 2 κούπες αλεύρι σκληρό, 1 κούπα αλεύρι σταρένιο, 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένη μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1/2 κούπα ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι, 1/2 κούπα λιαστή ντομάτα ψιλοκομμένη, 1/2 κούπα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1/4 της κούπας φρέσκα αρωματικά, θυμάρι, μαϊντανός, δεντρολίβανο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1/2 κούπα χλιαρό νερό, 1/4 της κούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έχω πλύνει τα χέρια μου. Θα προσθέσω χλιαρό νερό, όχι όλο ακόμα, μέσα εδώ σε ένα μεγάλο μπολ και θα διαλύσω τη μαγιά, ξερή μαγιά, μαζί με τη ζάχαρη. Τι έχουμε πει, ότι η ζάχαρη θρέφει τη μαγιά. Οπότε τη βάζουμε σε αυτή τη φάση. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε ζάχαρη, λίγο. Λίγη ζάχαρη. Εδώ είναι ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν είναι πολύ. Και το αλάτι το βάζουμε στο τέλος στο ζυμάρι, όχι μαζί με τη μαγιά. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά στο χλιαρό νεράκι και θα προσθέσουμε μέσα το αλεύρι και σταρένιο και αλεύρι σκληρό. Η μαγιά πόσα, ένα κουτάλι σούπας. Αυτό είναι ένα φακελάκι. Ένα φακελάκι. Έχουμε δώσει αναλογίες κανονικά και στην κάρτα των υλικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το παιδικό θέατρο, ετοιμάζετε κάτι καινούριο, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, κινηματογράφο, θέατρο? Όχι, κοίταξε, για να κάνω κάτι πρέπει να στο ζητήσουν. Δεν είναι κάτι που το κάνεις μόνος σου. Οπότε αυτά είναι αυτά που κάνω εγώ μόνη μου. Όταν μου ζητάνε να πάρω μέρος σε ένα τηλεοπτικό οτιδήποτε, διαβάζω το σενάριο κτλ. Και αν μου αρέσει, το κάνω. Κατάλαβες, δηλαδή. Δεν έχετε ποτέ εμπνευστεί ένα σενάριο έτσι για μυθοπλασία? Αναγράψω η ίδια. Ναι. Θα μπορούσε να κάνω. Αλλά ξέρεις τι, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό που κάνω για τα παιδιά. Καταρχάς, μελετάω συνέχεια. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο και ωραιότερο. Ναι. Οπότε δεν τα αλλάζω. Άρα δεν σας λείπει να εμφανιστείτε έτσι σε ένα καθημερινό ή... Κοίταξε, είχα παίξει πρώτα στο Γλυκάνισο. Στο Γλυκάνισο, βέβαια. Ναι. Μου λείπει γιατί, να σου πω κάτι, άλλο είναι η σκηνοθεσία και άλλο είναι το να παίζεις. Ναι. Πολλές φορές έχω στερήσει τον εαυτό μου από την υποκριτική που την κάνω πολύ κέφι. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Γενικά, ό,τι κάνω, το κάνω. Είμαι ευτυχισμένη που το κάνω. Κατάλαβες. Και έχετε μια άνεση, νομίζω. Έχετε μια, δεν ξέρω, έχω και μια ευκολία μια πολύ μεγάλη. Και έχω και μια ευκολία στο κείμενο. Δηλαδή, σπάνια σταματάει η κάμερα για μένα. Ναι. Έχω μια ευκολία. Αυτό είναι με την τεχνική, είναι με την εμπειρία. Το είχατε από πάντα. Ναι, από πάντα. Έτσι, να σας ρωτήσω κάτι. Ευκολία, ναι. Πότε αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός και ποιος ήταν ο πρώτος ρόλος, ήταν θεατρικός, ήταν εκπληκτικός? Ήμουνα 7 χρονών, ήμουνα στην Κύπρο και κάνανε μια ακρόαση και για να ανεβάσουν τη Χιονάτη και τους 7 νάνους. Και εγώ πήγα στην ακρόαση για να πάρω μέρος και εγώ να παίξω. Και με διαλέξανε γιατί τραγουδούσα καλά και τραγουδούσα τον καθρέφτη. Ο καθρέφτη τον προσωποποιούσαν, τον καθρέφτη, και θυμάμαι και το τραγούδι που έλεγε «Κυρά μου βέργολη γερή, με μάτια ζαφυρένια, ποτέ του ο κόσμος δεν θα δει πιο όμορφη από σένα». Ήταν 3 στιχάκια και... Ναι. Θυμάστε από τότε? Ναι, που ήμουν 7 χρονών. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Και από εκεί είδα πόσο ευτυχισμένη μου ήταν όταν έπαιζα και μέσα στα συνήθως, σε αυτά που σκεφτόμουν τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα και ηθοποιός. Οι γονείς σας? Μαζί. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός ο πατέρας μου, αυτός με έγραφε στις ομάδες τις θεατρικές γιατί πίστευε πάρα πολύ στο θέατρο. Τι ωραία. Και στην όπερα. Και με έγραψε και στο τραγούδι, στην όπερα. Σας κέρδισε όμως το...
Ναι. Η σκηνή, η θεατρική σκηνή. Να σου πω κάτι, νομίζω. Επειδή ήταν ο άντρας μου στην όπερα, σκεφτήκαμε ότι δεν είναι καλό να είμαστε στον ίδιο χώρο. Και έτσι, ενώ είχα στην ουσία ό,τι έκανα, το έκανα για να πάω στην όπερα. Το άλλαξα, το θυσίασα μπορώ να πω, για να είμαστε ευτυχισμένοι οικογενειακά. Και ισορροπημένοι μπορώ. Ισορροπημένοι. Και μετά ο πρώτος ρόλος στο θέατρο ή στην τηλεόραση, ποιος ήταν? Ο πρώτος ρόλος στο θέατρο ήταν ο επίσημος με το Δημήτρη Ροντήρη, Αφροδίτη στο Ηρώδιο. Πόσο έχει αλλάξει το θέατρο στον από τότε μέχρι σήμερα? Τώρα μου λέτε με τον Δημήτρη Ροντήρη. Ναι, από πολλά χρόνια άλλη πριν. Άλλη εποχή. Έχει αλλάξει πλέον το θέατρο? Νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχω την εντύπωση ότι... τώρα δεν είναι σωστό να λέμε ότι άλλες εποχές κτλ. Τώρα δεν ξέρω. Ίσως έχουν... δεν υπάρχουν πια ιδέες και προσπαθούν να κάνουν μοντέρνα πράγματα. Πείτε το όμως αυτό. Και χαλάνε όλα. Γιατί έχουμε αυτή την τάση? Βλέπεις την Τραβιάτα με μίνι. Μα εγώ θέλω να δω την Τραβιάτα με το ρούχο της εποχής της, με το τσέρκι. Με ενοχλεί πάρα πολύ που όλα πια γίνονται, δεν ξέρω, πολύ... Μήπως όμως, γιατί αυτό πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και στο φαγητό, έτσι, και στα εστιατόρια, ναι, περάσαμε αυτή τη φάση του εκμοντερνισμού. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι τώρα αυτή η αφαίρεση και της αφαίρεσης. Κάποιο τρόπο. Αχ, αυτή η αφαίρεση. Ναι, που εγώ δεν πολύ συμφωνώ και ειδικά. και να σου πω και κάτι, ένας από τους λόγους που ασχολούμαι με τα παιδιά είναι, στα παιδιά δεν μπορείς να κάνεις αφαίρεση. Στα παιδιά πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Ναι. Καταλαβαίνω το κοστούμι του, με τα χρώματά του, με τα αντικείμενά του, όλα πρέπει να υπάρχουν. Πάντως, ξέρω, συμφωνείτε ότι πλέον βλέπουμε παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, ναι, που είναι... Ναι, και πολύ κακές. Οικαστικά, δηλαδή. Οικαστικά, ναι. Υπάρχουν και πολύ καλές παραστάσεις, να εξηγηθούμε, εξαιρετικές. Αλλά, ναι, για τα κλασικά μιλάω εγώ, τα κλασικά έργα, ότι ανεβάζονται με έναν τρόπο που δεν με... Συμφωνώ, δηλαδή, και που δεν καταλαβαίνεις κιόλας και την παράσταση. Έχεις ένα κλασικό έργο να του δώσεις την εποχή του, ναι, να του δώσεις... Να μείνεις αυτό, ναι, στην ουσία. Θα ήθελα, ναι. Γιατί δεν είναι άσχημο, νοέο, να μαθαίνουν και οι καινούργοι πώς ήταν τα παλιά. Ένα έργο εποχής είναι ωραίο να το βλέπεις έτσι. Έχει νοσταλγία μας. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι κάνω εγώ εδώ, ζυμώνω σιγά σιγά και υπομονετικά τόσο το ζυμαράκι μου. Έγινε, τόσο εύκολο. Έχω προσθέσει μέσα ελαιόλαδο και έχω προσθέσει και τελευταία στιγμή το αλάτι. Θα το ζυμώσω αρκετά καλά και βεβαίως θα το αφήσω να φουσκώσει. Να φουσκώσει, ναι. Σε ζεστό περιβάλλον. Θα σας πω ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Ναι. Θα βάζετε το φούρνο σας στη λειτουργία που είναι το φως. Μόνο. Αυτό από μόνο του, μετά από 10 λεπτά, πιάνει γύρω στους 35-40 βαθμούς, ναι, Κελσίου. Χωρίς να έχεις βάλει αριστερά κάτι. Καθόλου. Τίποτα. Μόνο το φως. Τη λειτουργία του φωτίζει το φούρνο, ναι, ουσιαστικά. Κατάλαβα, μόνο από αυτό που φωτίζει. Θα το βάλετε λοιπόν, θα το σκεπάσετε με μια διάφανη μεμβράνη και θα το αφήσετε εκεί να ξεκουραστεί, να φουσκώσει. Σκεπασμένο. Σκεπασμένο με μια διάφανη μεμβράνη. Μάλιστα. Εγώ επίσης να πω ότι αυτά εδώ τα κρεμμύδια είναι ψημένα κρεμμύδια. Τι έχω κάνει? Έχω πάρει ένα αλουμινόχαρτο, μία λαδόκολλα, έχω βάλει το κρεμμύδι έτσι όπως είναι, έχω βγάλει τα εξωτερικά φύλλα, ναι, και το ψήνω στο φούρνο περίπου για 30 λεπτά μέχρι να ψηθεί. Μάλιστα. Και τώρα το βλέπουμε εδώ. Και το έχω κόψει τελευταίες φέτες. Μάλιστα. Γιατί αν έμπαινε, ας πούμε, το κρεμμύδι, το περνούσε στο μπλέντερ και το έβαζε, τι θα γινόταν? Θα βγάζει υγρά. Εκτός που θα βγάζει υγρά, είναι πιο νόστιμο έτσι, γιατί έχει όλη τη γλύκα και όλη τη γεύση του κρεμμυδιού. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Ναι. Αλλά έτσι σκόρδο δεν νόστιμο. Έχει μέσα. Όχι, καθόλου σκόρδο. Στην ουσία, αυτά τα υλικά που θα βάλουμε στη δεύτερη φάση του ζυμώματος είναι όλα αυτά. Οι ελιές, η λιαστή ντομάτα, το λεμόνι, δεντρολίβανο, θυμάρι, μαϊντανό και το κρεμμύδι. Λεμόνι και το ξύσμα. Και το ξύσμα. Ναι, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μόνο το ξύσμα. Μόνο το ξύσμα. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό το ζυμαράκι, ναι, μια μεμβράνη να ξεκουραστεί. Να σου πω κάτι, μ' αρέσουν αυτά που κάνεις και τα παρακολουθώ. Γιατί είναι έξυπνα και μπορεί να τα κάνει εύκολα ο καθένας. Και κάποιος που δεν έχει μπει στην κουζίνα, νομίζω, ναι, ότι μπορεί εύκολα να ταυτιστεί με μας εδώ και να βγει. Ναι. Είναι, πραγματικά είναι πολύ εύκολος. Ό,τι κάνεις. Λοιπόν, που έχω το άλλο ζυμάρι. Να το εδώ, τα μαγικά μας. Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο ζυμάρι που έχω. Α, να το δηλαδή. Το έχω αφήσει να φουσκώσει. Κοίταξε πόσο ωραίο έχει γίνει, Μυρίστε το. Βασικά η μυρωδιά είναι αυτό που μου αρέσει εμένα. Όπω, είναι τέλειο. Λοιπόν, το αναποδογυρίζω εδώ στον μπάγκο. Θα βάλω εγώ λίγο λάδι. Ναι. Τέλεια.
Λοιπόν, και θα βάλω τώρα μέσα το κρεμμύδι. Ναι. Θα μου κάνετε φιλαράκι από θυμάρι. Από θυμάρι. Ναι. Ναι. Θα κόψω λιαστή ντομάτα. Θα κόψω εδώ, να το βάλω. Ναι, ναι, ναι. Η κόρη σας μαγειρεύει, έτσι. Ναι, βέβαια. Τι σύνταγες φτιάχνει. Και κάνουμε και, πώς το λένε, διαγωνισμό πολύ. Διαγωνισμούς, ε. Ναι. Αγαπάει τα ίδια πράγματα. Αλλά κάθε φορά που έρχεται στο σπίτι και τρώει κάτι καλό, αρχίζει και μου λέει, πες μου, πώς το φτιάξεις. Και αρχίζουμε και... Λοιπόν. Είναι ωραίο να βάζεις και... Βάζεις και τη φαντασία σου μέσα εκτός από όλα τα άλλα. Όταν είσαι μια βάση, δηλαδή τώρα σε αυτό το ψωμί, βάλτε ό,τι σας αρέσει μέσα. Ναι. Ή αν δεν σας αρέσει κάτι, απλώς βγάλτε το. Δεν μου λες, αυτό φτάνει για την περίπτωση. Αυτό φτάνει, είναι τέλειο. Βάλουμε παραπάνω. Όχι, όχι, είναι τέλειο. Θα πικρίσει. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Βάζουμε εδώ. Το βάζουμε εδώ. Το δεντρολίβανο πες μου πόσο το βάζεις. Θα πάρω λίγο δεντρολίβανο, πολύ λίγο, ναι, από αυτό. Ναι. Θα πάρω και λίγο μαϊντανό. Και θα το κόψεις. Θα το ψιλοκόψω. Ναι. Λοιπόν, θα αφήσω αυτά εδώ. Mm-hmm. Θα το χοντροκόψω μάλλον, δεν θέλει πάρα πολύ. Να σου πω τι ωραίο που είναι. Και τώρα εδώ διπλώνουμε τα υλικά μέσα στο ζυμαράκι μας. Τα διπλώνουμε, αλλά μετά τα προσπαθούμε να πάνε όσο γίνεται παντού, έτσι. Να σας όχι. Πω, όχι. Ή μας ενδιαφέρει να είναι σαν ένα σάκος που τα έχει μέσα. Όχι, σαν να πάει παντού, αλλά όχι, δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Απλό ναι, τα αναδιπλώνουμε ναι, τώρα. Μάλιστα. Πόσο αλάτι έβαλες? Εδώ έχουμε βάλει ένα κουταλάκι του γλυκού. Mm. Γιατί έχουμε αλατότητα και από τις ελιές. Μάλιστα, σωστό. Λοιπόν, αυτό το ζυμαράκι πάλι. Και από τη λιαστή ντομάτα. Λιαστή ντομάτα, βεβαίως. Βέβαια. Αυτό. Δεν θέλει παραπάνω. Αυτό τώρα θα φουσκώσει και θα απλώσει. Τι θέλω να κάνετε? Αφήνετε έτσι όπως είναι το ψωμί με τα υλικά να ξεκουραστεί πάλι για 40 λεπτά. Και στα τελευταία 10 λεπτά θα προθερμάτε το φούρνο στους 220 βαθμούς αέρας ή κανονικά. Κανονικό φούρνο. Κανονικό όχι, φούρνο. Κανονικό. Φούρνο με αντιστάσεις. Θα βάλετε μέσα τη γάστρα. Να ζεσταθεί καλά. Και μέσα στη γάστρα θα το βάλεις αυτό. Αφού ζεσταθεί καλά η γάστρα, ναι, στους 220 βαθμούς Κελσίου, θα βάλετε μια λαδόκολα και μέσα θα βάλετε το φουσκωμένο ψωμάκι. Θα το απλώσει. Θα απλωθεί. Από μόνο του. Θα το απλώσουμε. Από μόνο του. Και ψήνουμε στους 230 βαθμούς με το καπάκι για 30 λεπτά και στη συνέχεια βγάζουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς Κελσίου και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10 με 15 λεπτά να έχουμε ωραία κρούστα στο ψωμί. Μάλιστα. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα κάνετε λίγο υπομονή να δοκιμάσετε το ψωμάκι μας. Ελπίζω και εσείς. Περιμένετε. Ψωμί στη γάστρα με ελιές, λιαστή ντομάτα, κρεμμύδι και φρέσκα αρωματικά. Υλικά για 8 άτομα. Για το ψωμί, 2 κούπες αλεύρι σκληρό, 1 κούπα αλεύρι σταρένιο, 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένη μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1/2 κούπα ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι, 1/2 κούπα λιαστή ντομάτα ψιλοκομμένη, 1/2 κούπα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1/4 της κούπας φρέσκα αρωματικά, θυμάρι, μαϊντανός, δεντρολίβανο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1/2 κούπα χλιαρό νερό, 1/4 της κούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, το ψωμί έχει βγει από το φούρνο. Πανέμορφο. Πω, πήρε και το σχήμα του... Είναι λίγο σαν λαγάνα. Τέλειο, τέλειο. Μπορούμε να το κάνουμε και με μαύρο ψωμί. Μπορείτε, βεβαίως, αλλά δεν θα το βάλετε όλο. Θα βάλετε μισό-μισό ή 3/4. Περισσότερο το μαύρο και λιγότερο ή όχι. Θα βάλετε ή μισό-μισό θα το βάλετε ή περισσότερο για όλες τις χρήσεις ή σκληρό αλεύρι και λιγότερο ολικής. Βεβαίως, μπορείτε να το κάνετε. Μπορούμε. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για πάρτε, δοκιμάστε. Για να δούμε. Καλά, ε. Μοσχομυρίζει. Και από άποψη σχήματος και... Αυτό βασικά το τρώτε και μόνο τους όπως είναι, να σας πω την αλήθεια. Με λίγο ελαιόλαδο,
Πεταλίου. Είναι πολύ ωραίο. Μαγικό. Ελιά, κρεμμύδι, λεμόνι, ειδικά. Έχει μοιραστεί μέσα, ε. Είναι σημαντικό η λιαστή να είναι ολόκληρη και όχι ψιλοκομμένη. Ναι. Αν τη βάλετε ψιλοκομμένη, αν βάλετε πολτό ελιάς, το ψωμί θα μαυρίσει και θα γίνει σαν λάσπη. Ναι. Γι' αυτό τη βάζω ολόκληρη, να φαίνεται η ελιά. Τέλεια. Είναι τέλεια. Και εδώ είναι η λιαστή. Ακριβώς. Εύκολο και πεντανόστιμο. Για το ψωμί, βάζουμε σε ένα μπολ το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι και στο τέλος το αλάτι και ζυμώνουμε. Σκεπάζουμε το ζυμάρι με μεμβράνη και αφήνουμε το ζυμάρι να διπλασιαστεί. Στο φουσκωμένο ζυμάρι προσθέτουμε τις ελιές, τη λιαστή ντομάτα, το κρεμμύδι, τα αρωματικά, πιπέρι και ζυμώνουμε 6 φορές σε μια αλευρωμένη επιφάνεια και το αφήνουμε ξανά το ζυμάρι σκεπασμένο να διπλασιάσει τον όγκο του. Ζεσταίνουμε μια γάστρα στο φούρνο, βάζουμε λαδόκολλα και το ζυμάρι μέσα, κλείνουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου για 40 λεπτά και στη συνέχεια στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά και απολαμβάνουμε.